Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με την άλλη εξαγγελία που είχαμε την Παρασκευή, αυτή για τα ατομικά τεστ που θα διανέμουν από 1 Απριλίου τα φαρμακεία. Έχουμε πάρα πολλές απορίες και παρακάλεσα να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή στο μέσο των διαβουλεύσεων που έχει και των διδηλεασκέψεων τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, τον κύριο Απόστολο Βάλτα. Βαλτά ή Βάλτα, τώρα δεν ξέρω πού να βάλω τον τόνο. Βαλτάς είναι, Βαλτάς. Αγαπητέ κύριε. Βαλτάς. Κύριε Βαλτά, καλώς ήρθατε στη συχνότητά μας. Να πω ότι είστε συμπατριώτης μου Μυτιλινιός, τώρα το έμαθα. Τι κάνει το νησί μου? Αγωνίζεται. Έχει κρούσματα και το νησί μου από ό,τι κατάλαβα. Και το καταλαβαίνετε. Ναι, ναι. Γιατί για μας το μεταναστευτικό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο προσπαθεί να επιληθεί. Προσπαθεί να σηκώσουμε και έχει, πάλι. Έχει πολλούς μετανάστες πάλι το νησί τώρα. Έχει, δεν είναι θέμα μόνο μεταναστών, είναι και θέμα ότι μια κατεστραμμένη οικονομία και ένας τουρισμός στο μηδέν από τη στιγμή κατά την οποία δεν είχαμε τουρισμό εξαιτίας των μεταναστών, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή και να στήσουμε δομές που να μπορέσει να βοηθήσει στην ανάπτυξη του νησιού. Λοιπόν, για πάμε τώρα σε αυτά τα τεστ που ανακοινώθηκαν χθες από την κυβέρνηση την Παρασκευή, διότι αντιλαμβάνομαι και θέλω να μου πείτε αν κάνω σωστά ή αν σκέφτομαι σωστά ή αν σκέφτομαι λάθος, ότι αυτό θέλει μια οργάνωση που δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι έτοιμη έως την 1η Απριλίου για να μπορεί να πάει ο πολίτης να πάρει ένα τεστ και να το κάνει σπίτι του. Καταρχήν, έχετε τεστ στο φαρμακείο τώρα ή πρέπει να περιμένετε να έρθουν? Εννοείται ότι δεν υπάρχουν τεστ. Ακούστε. Καταρχάς, κύριε Χιώτη, πρέπει να διευκρινίσω και μέσω της εκπομπής σας και του ραδιοφώνου σας το εξής, που δυστυχώς έπαιξε στα κανάλια και στα ραδιόφωνα όλο το Σαββατοκύριακο. Υπάρχει μια παρανόηση, και επειδή εγώ προσωπικά μέχρι σήμερα δεν βγήκα σε κανένα κανάλι να δώσω διευκρινίσεις, ίσως γιατί έπρεπε προηγουμένως να γνωρίζω ορισμένα πράγματα και έπρεπε να δώσω και μια συνέντευξη τύπου που έδωσα σήμερα, όπου εξήγησα πάρα πολλά και παρουσιάσαμε και το σποτ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου για το ρόλο των φαρμακοποιών και με το σύνθημα «Είμαστε πάντα δίπλα σου, απευθυνόμενοι στον πολίτη». Θα ήθελα να πω το εξής. Αυτά που αναφέρθηκα περί τιμών 15 ευρώ και αποζημιώσεις και τα σχετικά είναι αναλυθή υπό ποια έννοια. Το Διοικητικό Συμβούλιο εντελώς χωρίς να γνωρίζει την πρόθεση της κυβέρνησης, ζήτησε, αποφάσισε να ζητήσει από το Υπουργείο, καταθέτοντας μια μελέτη που δεν προλάβαμε να την καταθέσουμε, σήμερα θα την καταθέταμε, θα την καταθέσουμε αύριο. Γι' αυτό που είναι αυτονόητο στην υπόλοιπη Ευρώπη και προσφάτως και στην Κύπρο, όπου τα rapid test, προσέξτε, δεν μιλάμε για τα self-test, για τα rapid test που μέχρι τώρα γινόντουσαν από τα συνεργεία του ΕΟΔΗ, να δοθεί η δυνατότητα να δίνονται και να γίνονται από τα φαρμακεία, όπως γίνεται και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, μιλώντας με συναδέλφους μου από τη Γαλλία, από την Ισπανία, από την Ιταλία και προσφάτως στην Κύπρο, εκεί προσέρχεται ο πελάτης ή ο πολίτης στο φαρμακείο. Εδώ και μήνες. Αυτό δεν γινόταν σε εμάς. Η πρόθεση ήταν λοιπόν να έρθει, να τον βγάλουμε να δηλώσει ότι θέλει να του κάνουμε rapid test, να βγει έξω από το χώρο του φαρμακείου, γιατί αυτά γίνονται έξω, δεν μπορούν να γίνουν μέσα, ούτε σε κάποιο κλειστό χώρο. Αφού του κάνω το τεστ, θα φύγει, θα τον ενημερώσω με μήνυμα και θα πάρει και ένα email ο ΕΟΔΗ αν είναι θετικός ή όχι. Αυτό είναι κοστολογημένο σε διάφορες χώρες και σε εμάς η πρόταση που εμείς ελεύθερα θα το πουλάγαμε, όχι μέσω ταμείου, ότι ο κόσμος όταν θα κάνει το τεστ θέλουμε 15-20 ευρώ και ό,τι αυτή τη στιγμή παρουσιάζει το Σαββατοκύριακο, είναι η τιμή που είναι 20-30% και πιο κάτω από το κοστολόγιο της Κύπρου. Αλλά για κάποιον που συνειδητά θέλει να πληρώσει, για κάποιον που θέλει να αποφύγει την ουρά του ΕΟΔΗ ή το νοσοκομείο. Αυτό όμως είναι ανεξάρτητο με αυτό που πρότεινε η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση ήρθε την Παρασκευή το μεσημέρι ή το απόγευμα και είπε ότι προτίθεμαι να διαθέσω εκατομμύρια τεστ, self-test, ένα καινούριο τεστ, το οποίο δεν έχει καμιά σχέση με το rapid test. Είναι ένα τεστ που χρησιμοποιείται σύελος ή ρινικό, από τη μητούλα έκτημα. Αλλά είναι το ίδιο αξιόπιστο από ό,τι λένε, ή δεν είναι? Αλλά κατά την άποψη των επιστημόνων είναι αξιόπιστο κατά 90-95%. Και επιπλέον μπορεί να το κάνει κάποιος μόνος του στο σπίτι, με οδηγίες, με έτσι όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Εκεί λοιπόν τίθενται τα εξής ερωτήματα.
Καταρχάς, ο όγκος αυτών των τεστ που θα διατεθούν είναι κάπου 30 εκατομμύρια τεστ το μήνα. Γιατί να πούμε ότι δεν θα πάρει και τα 11 εκατομμύρια των πολιτών, αλλά θα πάρει τα 8, 4, 8, 32. 30 εκατομμύρια τεστ. Αυτός ο όγκος της διανομής που εμένα με προβληματίζει, δεν είναι κάτι εύκολο ξαφνικά αποφάσισε η κυβέρνηση και καλά έκανε να διαθέσει αυτά τα τεστ μέσω των φαρμακείων στον πολίτη. Απαιτεί λοιπόν να βρεθεί ο τρόπος της διανομής. Μετά, η κατανομή πώς θα γίνει στα φαρμακεία, με ποια δυναμική. Εγώ είμαι ένα μικρό φαρμακείο και ο άλλος ένα μεγάλο φαρμακείο. Ποιος θα βρει τον μαθηματικό τύπο για να του δώσει τα τεστ που αντιστοιχούν στην πελατεία. Μετά. Πόσα φαρμακεία έχει όλη η Ελλάδα? 10.000 φαρμακεία. Άμα το διαρρέσετε θα καταλάβετε ότι είναι ένας τεράστιος όγκος δουλειάς. Δεν είναι μόνο αυτό και φανταστείτε. Και όχι μόνο αυτό. Στο φαρμακείο σας, από ό,τι καταλαβαίνω που έχετε ένα μικρό φαρμακείο, μπαίνουν 2 κάθε φορά πελάτες και αν υπάρχει άλλος, περιμένει απ' έξω να εξυπηρετηθούν πρώτα αυτοί. Ακριβώς. Άμα πλακώσουν τώρα 100 από τη γειτονιά να πάρουν από ένα rapid test, ένα self test. Θα κολλήσουν στον άλλον. Φαντάζομαι ότι η ουρά θα φτάνει από το φαρμακείο σας στο λιμάνι, έτσι δεν είναι? Και δείτε κάτι άλλο. Έρχεται εκείνος. Πιστεύετε ότι η κίνηση, γιατί άκουσα σήμερα κάποιον υπουργό να λέει και τι είναι αυτό. Μια απλή κίνηση είναι. Κάνει λάθος, ίσως δεν γνωρίζει το πάγκο του φαρμακείου. Φανταστείτε λοιπόν ένας φαρμακοποιός που έχει έναν υπάλληλο, δεν έχει υπάλληλο. Ο κύριος που θα έρθει να το πάρει θα πρέπει να τον γράψω σε μια πλατφόρμα. Ναι. Να δω αν το πήρε από κάπου αλλού. Να βάλει στο άμκα του. Ναι. Και προσέξτε, δεν θα με ρωτήσει πώς θα το κάνει. Πιστεύετε ότι θα το πάρει και θα φύγει σαν δεδομένο ότι παίρνει ένα κουτάκι αντιπυρητικό? Όχι. Επομένως, θα πρέπει να του εξηγήσω χώρια τα τηλέφωνα που θα γίνουν προκαταβολικά, ήρθε δεν ήρθε. Πέρα από τα τηλέφωνα, το έκανα καλά? Δεν το έκανα, να το φέρω να το δεις. Και πέρα από εκεί, πείτε μου κάτι, πόσοι από τους ηλικιωμένους δεν θα ζητήσουν να το κάνουμε? Να το κάνουμε πού? Σε συνθήκες COVID μέσα στο φαρμακείο? Όχι. Είμαι υποχρεωμένος να βγω απ' έξω, να του το κάνω και μετά το αποτέλεσμα βγαίνει σε μισή ώρα. Άρα θεωρείτε εσείς ότι ένα φαρμακείο που έχει την πελατεία... Εντάξει, δεν βγαίνει σε μισή ώρα, βγαίνει σε ένα λεπτό. Όχι, δεν βγαίνει, κάνετε λάθος. Πώς δεν γίνει? Εγώ κάνω τεστ στο σπίτι μου εδώ και 6 μήνες. Για το τεστ, το self μιλάμε. Το self, rapid test. Σε ένα λεπτό βγαίνει. Οι προγραφές του είναι 20 λεπτά. Καλά. Εκτός εάν έχω λαθεμένη ενημέρωση, ευχαρίστως. Καλά, μισό λεπτό, κύριε Βαλτά, μισό λεπτό. Όλα αυτά που μας λέτε είναι λογικές απορίες. Δεν τα έχετε μεταφέρει στην κυβέρνηση ως εκπρόσωπος του μεγαλύτερου φορέα των φαρμακοποιών? Φυσικά και μεταφέραμε τον προβληματισμό. Τι σας λένε? Και γιατί δεν να σας πω και τον επόμενο προβληματισμό? Εντάξει, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς όμως. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν αμφισβητώ αυτό που λέτε. Αλλά η ερώτηση είναι λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή να ανεχτούμε και τις ουρές. Έχετε δει τι γίνεται στο φαρμακείο λόγω των ραντεβού? Το ραντεβού που όλοι υπολόγισαν ότι είναι ένα λεπτό. Ο κόσμος που μπαίνει μέσα θα ρωτήσει. Και θα συζητήσει. Να κάνω τις Pfizer δεν θέλω, άλλαξέ μου. Βρες μου άλλο κέντρο. Θέλω να με βάλεις με τη γυναίκα μου μαζί. Άρα λοιπόν ξαφνικά έρχεται το κράτος να μου ζητήσει 2 υπηρεσίες ταυτόχρονα, αλλά ταυτόχρονα να δω και τον πελάτη μου, να δω και τις συνταγές μου, να δω και το δανεικό φάρμακο, να κάνω και το γιατρό σε ένα χωριό που δεν υπάρχει αγροτικός γιατρός. Άρα λέτε ότι θα αποτύχει τελικά αυτή η εξαγγελία? Δεν θα εφαρμοστεί? Όχι. Είμαι υποχρεωμένος να εξηγήσω τα προβλήματα, γιατί ο στόχος μου είναι μια ενέργεια που θα γίνει μέσω του φαρμακείου να είναι πετυχημένη και να έχει αποτέλεσμα. Σωστό. Όπως παρεμβήκαμε στα ραντεβού και παρεμβήκαμε ώστε το πρόβλημα να επιληθεί όσο περισσότερο, οι φαρμακοποιοί λειτουργούν με στόχο ο πολίτης. Αυτό το οποίο τελικά πρέπει να πάει να το πάρει κατά τον καλύτερο τρόπο. Ωραία. Όλα αυτά φαντάζομαι τάπατε στο Υπουργείο που έχει κάνει την εξαγγελία. Έχουν βρεθεί λύσεις για όλα αυτά? Τεστ πότε θα έχετε τώρα, να καταλάβουμε κι εμείς? Πότε θα πάρετε στα χέρια σας τεστ να μοιράσετε? Άγνωστο αυτό. Πώς θα ξέρω εγώ πότε, να σας πω κάτι. Καταρχάς, ακόμη διαγωνισμός δεν έχει γίνει. Αλλά κατά δεύτερο λόγο, ίσως σας αναφέρω λεπτομέρειες οι οποίες αφορούν κάποιον άλλον. Όχι το φαρμακοποιό. Ο φαρμακοποιός θα περιμένει να του έρθουν τα τεστ αφού λυθούν όλα αυτά που σας ανέφερα. Για την κατανομή. Γιατί αν είμαι εγώ ένα μεγάλο φαρμακείο και πάρω ας πούμε 200 τεστ και 300 τεστ, θα τελειώσουν σε 5 λεπτά ή 10 λεπτά. Καταλαβαίνετε, όλος ο κόσμος που θα το πάρει δωρεάν
Τζάμπα δηλαδή. Θα πέσει κατευθείαν για να το πάρει. Είτε το χρησιμοποίησε, είτε το. Όχι. Ναι. Και οι ουρές, όπως είπατε, κύριε Χιώτη, σε ταυτόχρονα με τον κόσμο που θέλει να εξυπηρετηθεί, ναι, έχετε εσείς να πάρετε μια συνταγή με έναν αντιβιωτικό και πηγόσαστε. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στα φαρμακεία. Το καταλαβαίνουμε, λοιπόν, αλλά γι' αυτό, αυτό σας καλέσαμε. Να μας πείτε αν έχουν βρεθεί λύσεις. Γιατί έτσι όπως μας τα λέτε, δεν πρόκειται να γίνει. Προς το παρόν, λοιπόν, εγώ αναφέρω τους προβληματισμούς του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου πάνω σε ένα θέμα, στο οποίο πρέπει να βρεθεί λύση εφόσον αποφασίστηκε αυτός ο τρόπος. Και φυσικά, δεν θα κρίνω εγώ ότι, ξέρετε, θα πρέπει ο ασθενής, ο πολίτης που διαπιστώνει την ιδιωτικός, είναι υποχρεωμένος να περάσει στο σύστημα ενημέρωση σε μια πλατφόρμα. Γι' αυτό σας έχει δοθεί οδηγία. Ουσιαστικά θα ασχολείστε μόνο με το τεστ, δηλαδή αυτό καταλαβαίνω εγώ. Τις επόμενες, από τότε που θα τις πάρετε, τις επόμενες 15 μέρες, ασχολείστε το φαρμακείο, θα ασχολείται μόνο με το τεστ. Μάλιστα. Και τότε τι θα κάνει με τους πελάτες του? Θα του πάει παραπέρα και θα του πει: ελάτε. Θα τα βάλετε όλα μαζί. Τι θα κάνουμε τώρα? Πρέπει να βάλουμε πλάτη όλοι μας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Εσείς έχετε σκεφτεί τις προτεραιότητες που έχετε στη δουλειά σας. Πώς εγώ, αν δεν καταθέσω συνταγές και αν δεν έκτω συνταγές, θα μπορέσω να επιβιώσω για να πληρώσω τις επιταγές μου από τη στιγμή ικανοποία μου λέτε όλα θα τα κάνετε? Έχετε δίκιο. Σωστό. Να τα κάνω όλα. Να τα κάνω όλα. Να έχω 10 χέρια και όχι 2. Και να βοηθήσω. Δεν έχω όμως. Ναι. Δεν έχω κύριε. Και τώρα δεν θα ζητάτε και κάτι από αυτόν που θα του κάνετε το τεστ στο φαρμακείο? Δεν θα του ζητήσετε κάποια χρήματα? 1 ευρώ, 2 ευρώ. Ακούστε κάτι. Καταρχάς, δεν θεωρούμε ότι μπορούμε να κάνουμε το self-test στο φαρμακείο. Γιατί ο κόσμος θα τον βγάλω απ' έξω? Γιατί έτσι δεν θα κάνω. Θα τον βγάλω απ' έξω. Είναι δυνατόν σε δημόσια θέα και σε συνθήκες κόπης? Δεν έχετε κανένα καμαράκι? Δηλαδή όταν πήγα εγώ να κάνω το αντιγρυπτικό, με έβαλε φαρμακοποιός σε ένα καμαράκι και μου το έκανε. Τα πρωτόκολλα απαγορεύουν σε ένα κλειστό χώρο, διότι αν αυτό το άτομο είναι θετικό, θα πρέπει το φαρμακείο να κλείσει, αγαπητέ μου. Θα πρέπει να κλείσει όταν είναι θετικό σε ένα κλειστό χώρο. Άρα γι' αυτό και στην Ευρώπη επιλέξανε τη λύση της έξω από το φαρμακείο, με μάσκα, με προσωπίδα. Έξω πού, στο πεζοδρόμιο? Έτσι γίνεται στο. Γιατί, συγγνώμη, στο ΕΟΔΙ τα συνεργεία έξω δεν τα κάνουν? Πού τα κάνουν? Βάζουν μια τέντα. Κάτι βάζουν. Μια τέντα. Άρα, εντάξει, άρα καταλαβαίνετε, είναι δυνατόν να γίνει μέσα αυτό το τεστ, που σε ένα φαρμακείο 50-40 τετραγωνικών, όπου είναι υποχρεωμένα να μπουν σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΙ 2 άτομα, και οι άλλοι που θα είναι απ' έξω, ή εγώ θα τα δίνω έτσι το χέρι πάρτα? Οδηγίες για την καταγραφή των θετικών, δηλαδή από τα τεστ που γίνονται, αν κάποιος έρχεται και σας πει εγώ έκανα ένα τεστ μόνος μου, αλλά το βγήκε θετικό, σας έχουν δοθεί? Δεν την κάνουμε εμείς, είναι σύμφωνα με τις οδηγίες που διάβασα. Θα την κάνει ο πολίτης μόνος του, δεν ξέρει που θα την κάνει. Θα την κάνει ο πολίτης μόνος του. Τώρα ο παππούς που ενδεχομένως θα κάνει, που δεν είναι και εξοικειωμένος, τι θα κάνει? Καταλάβατε λοιπόν ότι το όλο εγχείρημα θέλει συζήτηση, δουλειά και χρόνο από τους φαρμακοποιούς. Χρόνο. Όταν λέμε χρόνο, χρόνο επιβαρύνει. Δηλαδή θα πρέπει αυτός ο άνθρωπος να δουλεύει 24 ώρες, 48 ώρες, 24 ώρες. Δεν υπάρχει 48 ώρες. Ναι. Την ημέρα. Η αλήθεια είναι ότι... Έχετε απόλυτα δίκιο σε αυτά που λέτε. Είναι πολύ λογικές οι απορίες που εκφράζετε. Από την άλλη, υπάρχει άλλη λύση? Είμαστε στο μήνα του πολέμου. Και για τους γιατρούς και για τους νοσηλευτές και για τους φαρμακοποιούς. Είμαστε στο μήνα του πολέμου. Προφανώς δεν θα κλείσετε την ώρα που θα κλείνατε κανονικά το φαρμακείο, γιατί δεν βγαίνουν οι ώρες. Αλλά αυτό βολεύεται. Εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω, αν σας έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες από το Υπουργείο για το πώς θα οργανωθεί αυτή η επιχείρηση και για την διανομή, αλλά και για την καταγραφή των όποιων θετικών υπάρξουν. Δεν θα κάνουν την καταγραφή τα φαρμακεία. Δεν μπορούν να την κάνουν, διότι το αποτέλεσμα. Όταν κάνετε σε ένα τεστ, εσείς τον άνθρωπο, δεν θα ξέρετε, είναι θετικό, δεν το γράψετε εσείς στα κοιτάπια? Αν θα κάνω εγώ, ναι, θα αποφύγουμε, και η εντολή του Υπουργείου είναι τα τεστ θα τα κάνετε στα σπίτια σας. Μόνο σε εξειδικευμένες περιπτώσεις μιλάει το Υπουργείο. Μα με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να βγάλει και το φαρμακείο κάποια λεφτά. Το να κάνετε 20 τεστ και να παίρνετε μισό ένα ευρώ από έναν άνθρωπο, θα βγάλετε κατευθείαν 20 ευρώ το μήνα. Ακούστε κάτι. Δεν είναι τόσο εύκολο αυτό που λέτε.
Εξάλλου, το πρόβλημα που δημιουργείται από τον όγκο αυτό και την υπευθυνότητα ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να τηρήσουν διαδικασίες πρωτοκόλων για να τον βγάλω έξω και να του κάνω το τεστ, και δεν θα είναι ένα ή δύο, που είναι και 50 και 60 και 70, δεν βγαίνει. Μάλιστα. Δεν βγαίνει, επιστημονικά δεν στέκει. Δηλαδή, θέλετε. Άρα, τι κάνετε, σηκώνετε τα χέρια ψηλά και λέτε, εγώ δεν το κάνω, δεν καταλαβαίνω εγώ τώρα τι λέτε. Με είδατε να συζητήσω κάτι τέτοιο. Ίσα-ίσα, πάντα προσωπικά. Εγώ σαν πρόεδρος του Πανελλήνιου αλλά και οι φαρμακοποί της Ελλάδος δεν τα βάζουν κάτω. Αλλά θα πρέπει να υπάρχουν συζητήσεις με το Υπουργείο. Να βρεθούν οι διαδικασίες. Από πρόβλημα. Άρα. Τέτοιες που να λύσουν απορίες, προβληματισμούς, για να μπορέσουμε και εμείς να τις μεταφέρουμε. Για να κλείσουμε τη συζήτηση, κύριε Βαλτά, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι αναμένετε τις οδηγίες από το Υπουργείο. Κύριε Χιώτη, ποτέ των ποτών οι οδηγίες δεν βγαίνουν από ένα Υπουργείο μόνο. Όταν αυτή τη στιγμή εμπλέκεται και ένας άλλος φορέας επιστημονικός. Οι οδηγίες βγαίνουν κατόπιν συζήτησης, διαλόγου, προβληματισμού για να βγάλεις το σωστό αποτέλεσμα. Τι κάνετε τη συζήτηση όμως, δεν σας έχουν γυρίσει την πλάτη. Δεν ξέρει τον κόσμο και τον μπάγκο του φαρμακείου. Διότι άμα μου έρθετε στη Μυτιλίνη και κάτσετε μισή ώρα πίσω από τον μπάγκο, θα καταλάβετε ότι αυτό που εσείς θεωρείτε απλό είναι τόσο πολύ δύσκολο και ειλικρινά με όλο το σεβασμό θα αναθεωρήσετε την άποψη το πως κάποιος, όπως είπε σήμερα, τι είναι μωρέ, πάρτο και δώστο. Μην είναι πάρτο και δώστο. Αν εκείνος το θεωρεί τόσο απλό, να έρθει από μένα και ευχαρίστως όταν αποδείξει ότι είναι τόσο απλό, ευχαρίστως θα αναθεωρήσω τις απόψεις. Κύριε Βαλτά, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που έχουμε. Ήσασταν απόλυτα σαφείς. Θα επικοινωνήσουμε τις επόμενες ημέρες. Ελπίζω να ξεκαθαρίσουν όλα αυτά, να βρεθεί μια λύση, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο, αρκεί να είναι και εφαρμόσιμο, που προς το παρόν, από ό,τι μας λέτε, δεν είναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Απόστολος Βαλτάς, πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ήταν στη τηλεφωνική γραμμή.